Έξι μήνες μετά τον ισχυρό σεισμό, η ανασφάλεια παραμένει στις πληγήσεις περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ενώ οι διαδικασίες επισκευής και ανακατασκευής των λαβωμένων κτίριων έχουν βαλτώσει. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, μόλις 100 φάκελοι υποβλήθηκαν με φόντο τις χιλιάδες αυτοψίες σε κτίρια που επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό, με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης να καλεί τους σεισμοπαθείς να τρέξουν τις σχετικές διαδικασίες. Αναμένουμε ότι περίπου γύρω στους 7.000 φακέλους θα κατατεθούν, σύμφωνα τουλάχιστον με τις αυτοψίες τις οποίες έχουν γίνει, που αφορούν τα πράσινα, τα κίτρινα και τα κόκκινα κτίρια αντίστοιχα. Παρόλα αυτά, οι πληροφορίες μας είναι ότι έχουν κατατεθεί στην Αθήνα, στην ΤΑΕΦ, είτε στο τοπικό τμήμα, γύρω στους 100 φακέλους μέχρι σήμερα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι καταρχήν από εδώ θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο να προχωρήσει, τουλάχιστον αυτοί που έχουν πάρει την αρρωγή, να προχωρήσουν στη σύνταξη του φακέλου σε συνεργασία με τους αντίστοιχους μηχανικούς. Προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία έγκριση για αποκατάσταση, όπως υποστηρίζει ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος παράλληλα τόνισε την ανάγκη πρόσληψης επιπλέον μηχανικών πέρα των 30 που εξήγηλε η κυβέρνηση. Ενδεικτικά σας λέω ότι έχουν υποβληθεί 101 φάκελοι, δεν έχει δοθεί καμία έγκριση ακόμα για αποκατάσταση. Συζητήθηκε στη Βουλή η επίκαιρη ερώτησή μου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των σεισμόπληκτων και ιδιαίτερα για τα ζητήματα της οικιστικής αποκατάστασης, της επισκευής και της ανακατασκευής των κτηρίων. Θέσαμε 8 ζητήματα. Η στελέχωση του τομέα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών που εδρεύει στο Αρκαλοχώρι, που έχει 4 υπαλλήλους. Για 12.000 αιτήματα που πρέπει να εξεταστούν, χρειάζονται πολύ περισσότεροι. Για την περιοχή του Αρκαλοχωρίου με τους σεισμούς, για την αποκατάσταση των σπιτιών, που είναι πολύ σημαντικό θέμα, πρέπει να ενισχυθούν οι υπηρεσίες με μηχανικούς για να μπορούν να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα των εγκρίσεων. Την τροποποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς ζητά η ΠΕΔ Κρήτης με έγγραφό της προς τον Χρήστο Τριαντόπουλο, προκειμένου να αποφευθούν άσκοπες καθυστερήσεις και ταλαιπωρίες των πολιτών. Εμείς ζητήσαμε ήδη με κάποιες προτάσεις, τις οποίες κατέθεσε το Υπομελητήριο όσον αφορά τα πράσινα κτίρια, την απεμπλοκή των διαδικασιών, ώστε να μην γίνονται μέσα από την ΤΑΕΦΚ, αλλά να γίνεται με ευθύνη του μηχανικού με μία έκδοση μικρής κλίμακας. Όμως αυτό για να γίνει. Για τα σεισμόπληκτα κτίρια θα πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση. Μεγάλο αγκάθι αποτελούν και οι τελευταίες ανατιμήσεις, με τον Βασίλη Κεγκέρογλου να τονίσει την ανάγκη άμεσα αναθεώρησης του τιμολογίου υπολογισμού δαπανών επισκευών. Μέσα στο 2022 θα γίνει μικρός αριθμός αποκαταστάσεων, διότι όσο καθυστερήσει η αναθεώρηση των τιμών, τόσο αναβάλλεται και η σύνταξη των φακέλων και η έγκριση φακέλων για να υλοποιηθούν. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στη 12η καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους κρατικής αρρωγής συνολικού ύψους 14.376.000 ευρώ περίπου.